Υπάρχουν λύσεις, διότι έχουμε εξαιρετικά καλή συνεργασία πέρα από τους τοπικούς φορείς και με το Υπουργείο Υποδομών. Εχθές κάναμε μια κοινή αυτοψία με τον κύριο Ταχιάο και τους εμπλεκόμενους από την δική τους πλευρά φορείς. Είδαμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μνημείο, το οποίο έχει εντοπιστεί και θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που πρέπει να προχωρήσουμε, ώστε και τα αρχαία να προστατευτούν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί προτεραιότητα και δεν είναι προτεραιότητα μόνο για το Υπουργείο Πολιτισμού. Για το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υποχρέωση. Αλλά είναι προτεραιότητα για όλους μας. Όλοι νομίζω ότι κατανοούμε την σημασία και την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι κατανοούμε το αναπτυξιακό μέγεθος του συγκεκριμένου έργου το οποίο γίνεται στο Καστέλι με το νέο αεροδρόμιο. Επομένως, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι και το έργο θα προχωρήσει και οι αρχαιότητες θα προστατευτούν όπως πρέπει. Τίποτα δεν θα πάει πίσω στο έργο του αεροδρομίου. Γι' αυτό ήμασταν εδώ με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό. Ξέρετε ότι ο Υπουργός είναι ένας από τους πέρα από τους πιο σοβαρούς γνώστες του αντικειμένου. Είναι και μια πολύ σπουδαία αρχαιολόγος, η οποία έχει άποψη για τα ευρήματα. Εμείς είμαστε απολύτως διατεθειμένοι να σεβαστούμε και την άποψή της και τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα, αλλά νομίζω ότι και η Υπουργός συμφωνεί ότι το αεροδρόμιο δεν μπορεί να πάει πίσω. Το αεροδρόμιο δεν θα πάει πίσω. Οπότε πάμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Φεβρουάριου του 2027. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχω ταυτιστεί με το και μετρό και αρχαία. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι το επόμενο χείρημα είναι και αεροδρόμιο και αρχαία. 6 Φεβρουαρίου του 2027.